Αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί μας, αξιώνει ο Άγιος Θεός να τελούμε σήμερα τη Θεία Λειτουργία εις των ιερών της ναών της Παναγίας της Αχυροποίητου, σε αυτόν τον ένδοξο και ιστορικό ναόν της πολεός μας, του οποίου χρονολογείται η ηλικία από του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, είναι ένα από τα αξιολογότερα και μεγαλύτερα χριστιανικά μνημεία όλου του βορειοελλαδικού χώρου, και γι' αυτό και η μέριμνα και της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία και πάλι προσπαθεί ένα τμήμα εργασιών να το καλύψει και με το παραπέτασμα που ίσως φαίνεται μέσα στον Ιερό Ναόν, αλλά που όμως τελικώς θα μας δώσει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από την παρουσία και από την τέχνη την χριστιανική σε αυτόν εδώ τον Ιερό Ναό μας. Σήμερα λοιπόν το ιερό κείμενο του Ευαγγελίου είναι αυτό που προβλέπει η 13η Κυριακή του Ματθαίου και ανεγνώστη προηγουμένως από το άγγονος υπό το Ιεροδιακόν. Είναι μία παραβολή του Κυρίου. Σε αυτά τα κεφάλαια, τα γιώτα και καθεξής του Ματθαίου έχουμε τις παραβολές του Κυρίου, που είναι τα ανυπέρβλητα κείμενα διδασκαλίας και χριστιανικής οικοδομής. Ο Κύριος μάλιστα σε αυτήν τη συγκεκριμένη, επειδή είχε πει και τις προηγούμενες παραβολές, λέγει προς το ακροατηριόν του: «Άλλην παραβολήν ακούσατε. Άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης ως της εφύτευσε αμπελώνα, δηλαδή το Ιουδαϊκόν έθνος, με φράκτη, με λινόν για το κρασί, που είναι η στέρνα που λέμε εμείς, έκτισε πύργον για τους φύλακας», οι οποίοι εδώ είναι οι αρχιερείς του Ιουδαϊκού λαού, «και το ενεπιστεύτη στους γεωργούς και ανεχώρησε εις άλλην χώραν». Αυτός εδώ ο άνθρωπος που είναι οικοδεσπότης είναι ο Θεός Πατήρ και Δημιουργός. Οι φύλακες είναι οι αρχιερείς στους οποίους ενεπιστεύθη ο Κύριος, το αφεντικό δηλαδή, την καλλιέργεια του αμπελώνος. Έφυγε λοιπόν εις άλλην χώραν. Όταν ήλθε ο καιρός για τα εισοδήματα, απέστειλε τους δούλους του, το αφεντικό, ο ιδιοκτήτης, και για την ερμηνεία της παραβολής απέστειλε τους δούλους του, δηλαδή τους προφήτας, για να πάρουν τους καρπούς, και οι γεωργοί, οι άρχοντες του Ισραήλ, αφού τους συνέλαβαν, άλλους μεν έδιραν, άλλους αφώνευσαν και άλλους αλυθαμόλησαν εκ των προφητών. Απέστειλε κατόπιν το αφεντικό, ο ιδιοκτήτης, ο Θεός, άλλους δούλους περισσότερους, και έκαμαν και σε αυτούς τα ίδια για να πάρουν αυτή την περιουσία. Και στη συνέχεια απέστειλε εις αυτούς τον Υιόν του λέγον, εντραπήσονται τον Υιόν, σκότωσαν τόσους πολλούς, ελπίζω να αντραπούν το ίδιο το παιδί μου. Όταν τον είδαν αυτοί είπαν, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομία αν αυτού. Και εξέβαλον έξω του αμπελώνος και επέκτηναν. Ποιον επέκτηναν? Τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αυτή η παραβολή είναι, όπως το κείμενο του Ευαγγελίου, συνταρακτική. Και βεβαίως κάνω τη διευκρίνηση, όπως έκαμε και άλλη φορά, αυτά που λέμε και ερμηνεύουμε από τα κείμενα της Αγίας Γραφής και τα οποία είναι εκτός πάσης αμφιβολίας ή αντιρρήσεως, εν μέσω τόσων αιώνων και από πλήθους πατέρων και συνόδων, δεν αφορούν τους σημερινούς Εβραίους. Αφορούν στην παλαιά ιστορία, σε όλη αυτή την ιστορία που έγινε το τότε. Η άλλη υπόθεση, τι γίνεται από εκεί και πέρα, είναι του Θεού και των ιδίων. Αλλά εμείς, το ξαναλέω, ούτε αναφερόμεθα, ούτε επικρίνομαι, ούτε χαρακτηρίζομαι, ούτε
ή οτιδήποτε άλλο προβλέπουμε σχετικώς με τους που πολλοί είναι και συμπολίτες μας. Εβραίοι που ανήκουν δηλαδή στην εβραϊκή θρησκεία. Εκείνο που είναι το σημαντικό εδώ εις αυτό εδώ το κείμενο είναι ότι έστειλε τους πρώτους δούλους που ήσαν οι προφήτες. Πράγματι τους προφήτες τους εθανάτωσαν ή τότε όλους. Δεν ήθελαν να ακούν αυτά που έλεγαν περί του Θεού οι προφήτες. Έστειλε και δεύτερη σειρά προφητών και αυτούς τους εξόντωσαν, τους απεμάκρυναν. Δεν θέλουμε να ακούμε για αυτά τα πράγματα. Και είναι γραμμένα αυτά μέσα και σε άλλα σημεία των κειμένων της Καινής Διαθήκης, ότι δηλαδή αυτοί εφώνευσαν πρώτα τους προφήτας. Και τελικά ο οικοδεσπότης, το αφεντικό του μεγάλου αμπελώνος που το είχε στήσει και του είχε εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για την καλύτερη παραγωγή και που είναι το αμπέλι του όλος ο κόσμος, δηλαδή όπου φυτεύεται η αλήθεια του Ευαγγελίου για να σωθεί ο κόσμος, όλος αυτός, όλη αυτή η κατασκευή που αφορά όλη την υπόθεση της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, έρχεται και αποκαλύπτεται εδώ κατά έναν τρόπο μοναδικό, αφού μετά, το ξαναλέω, την πρώτη σειρά των προφητών τους φώνευσαν, τη δεύτερη σειρά των προφητών τους εφώνευσαν, τους κατακρεούργησαν. Έλεγε, εντραπίσονται τον Υιόν. Θα ντραπούν για το παιδί μου. Η διοκτησία μας είναι. Για καλό τους έβαλα. Αλλά αυτόν τον παρέλαβαν και αυτόν επεφύλαξαν τη χειρότερη συμπεριφορά, διότι τελικά τον εφώνευσαν έξω από την πόλη μετά από βασανισμούς. Τι λοιπόν πρέπει να κάνει στην περίπτωση αυτή το αφεντικό? Κακούς κακός απολέσει αυτούς. Με τον χειρότερο τρόπο πρέπει να τους τιμωρήσει. Απαντά ο ίδιος στην παραβολή και στη συνέχεια λέγει ότι αφού έτσι κατά αυτόν τον τρόπο θα τους συμπεριφερθεί, λέει ένα σημαντικότερο σημείο η παραβολή του Κυρίου, και τον αμπελό να εκδώσετε άλλης γεωργής οι οποίοι θα αποδώσουν αυτό τους καρπούς εν της χερής αυτών. Θα φύγει από τον Ισραήλ η διδασκαλία του Λόγου του Θεού, ο οποίος αφού ενυνθρώπησε και εδίδαξε και αφού έδειξε τόση φιλανθρωπία και θεράπευσε τόσο κόσμο και υπέδειξε την αλήθεια και εδίδαξε την αγάπη και εδίδαξε τη συγχωρητικότητα και ήρθε για να ιδρύσει την Εκκλησία η οποία υπήρχε από αιώνων στην Βουλή του Θεού, αφού αυτόν έτσι συμπεριεφέρθησαν, σημαίνει ότι δεν θέλησαν να καταλάβουν τίποτα από εκείνα τα οποία ο Θεός εξοικονομούσε για να τους τοποθετήσει εις την οδόν της σωτηρίας. Και επειδή όλοι εκεί ήταν το ακροατήριο, ναι μεν οι μαθητές αλλά και πολλοί κόσμος και πολλοί Ιουδαίοι και εκ των γραμματέων και εκ των Φαρισαίων, και λέγει ο Κύριος, τι με κοιτάτε και απορείτε, διότι κατάλαβαν που πήγαινε το θέμα, τι με κοιτάτε και απορείτε, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθον όνα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Τον λίθο τον οποίον απεδοκίμασαν, τον θεώρησταν άχρηστον, μη καλόν, μη κατάλληλον για το οικοδόμημα, αυτοί οι οποίοι τον εφώνευσαν, τον Χριστόν, αυτός απεδείχθηκε, υπήρξε ο γωνιαίος λίθος που στηρίζει το οικοδόμημα της Εκκλησίας, γιατί παρά Κυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Ο ακρογωνιαίος λίθος της Εκκλησίας είναι ο Χριστός με το αίμα του, και γι' αυτό η Εκκλησία, παρότι μέσα στους αιώνας αντιμετώπισε όλα όσα αντιμετώπισε από τις ιδρύσεως της επιγής μέχρι σήμερα, τηρεί
την αποστολή της ευαγγελιζομένη, την αλήθεια του Ευαγγελίου, την σχέση με την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας των πιστών, τις μεγάλες αρετές της αγάπης, της υπομονής, της καρτερίας, ταυτόχρονα ό,τι υπήρξε άριστο στην ζωή των κοινωνιών που θα μπορούσε να λύσει κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα είναι μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά ποτέ δεν εφηρμόστη. Αυτός ο λόγος, ο προφητικός εκ της Παλαιάς Διαθήκης, ότι λίθον όνα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγγενήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρακυρίου εγένε το αυτή. Και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Μήπως εσείς ακούτε σήμερα και εμείς όλοι, σε όλα τα κηρύγματα, σε όλα τα διαγγέλματα, σε όλες τις ανακοινώσεις, σε όλα τα προγράμματα, σε όλες τις προτροπές και σε όλες τις λεγόμενες ελπίδες ότι ο κόσμος θα πάει καλύτερα, είδατε εσείς ίχνος πιστεύος σε όλους τους Ευρωπαίους, σε όλους τους Αμερικάνους, σε όλους όπου και αν είναι. Δεν υπάρχει κάτι που φαίνεται καινούργιο ακόμη στη Σοβιετική, στην Ρωσία μετά από τόσα χρόνια και τόσες περιπέτειες από το 1917. Τώρα φαίνεται να δούμε τελικά πώς θα έρθει και που ελπίζουμε να έρθει και να είναι μεγάλο και δυνατό, όπως δυνατή είναι όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ώστε λοιπόν, ο οικοδεσπότης είναι ο Θεός, ο αμπελών είναι η Εκκλησία Του, αυτοί στους οποίους έδωσε τον αμπελώνα ήταν το Ισραήλ και από αυτούς πήρε τον αμπελώνα και τον έδωκε σε όλον τον κόσμο. Πώς τον έδωκε? Και ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι ήρθαν και πήραν τον αμπελώνα από τα χέρια του Θεού για να τον καλλιεργήσουν? Οι Απόστολοι, οι πρώτοι Απόστολοι. Πάρτε ένα χάρτη παγκόσμιο και κοιτάξτε. Όπου είναι χριστιανισμός, παντού υπάρχει σήμερα. Αλλά λέμε ότι επικρατεί ο χριστιανισμός. Ευρώπη, Αμερική κλπ. Και καθεξής. Αυστραλία. Πάρτε και παρακολουθήστε να δείτε όλο αυτόν τον κόσμο. Από πού ξεκίνησε η διδασκαλία? Από την ημέρα της Πεντηκοστής, το Υπερόν, που έλαβαν οι Απόστολοι Πνεύμα Άγιον και ήρθε ο Θεός και έδωκε πλέον την άδεια στους Αποστόλους και τους είπε όταν ενεφανίστη μετά από την Ανάσταση, πορεθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θα κάνετε. Αυτοί οι 11 και ο άλλος που προσετέθη μετά εις αναπλήρωση του Ιούδα και μετά οι πρώτοι μαθητές των Αποστόλων, οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας, οι αποστολικοί λεγόμενοι πατέρες, παρέλαβαν αυτήν την εντολή την οποία ο Θεός είχε δώσει για να έρθει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στον κόσμο ως καινούριος αμπελώνας. Ο παλαιός αμπελών είχε πλέον φύγει από τα χέρια εκείνων στους οποίους τον είχε εμπιστευτεί. Πιο συγκεκριμένα θα πείτε, τι δηλαδή έγινε? Να σας πω πρώτο παράδειγμα. Τα πρώτα κηρύγματα από τους Αποστόλους έγιναν σε ελλαδικές περιοχές. Ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Βαρνάβας, εκήρυξαν παντού. Το 48 μετά Χριστόν, το 48, γίνεται στα Ιεροσόλυμα η Σύνοδος των Επισκόπων, η Αποστολική Σύνοδος, η πρώτη Σύνοδος, όπου λένε τι κάμανε μέχρι εκείνη την ημέρα και τι προετοιμάζουν. Και σε λίγο καιρό βρίσκονται σε όλα τα γνωστά μέρη του κόσμου. Αλλά πιο πολύ, το λέω και μέσα η ψυχή μου κλαίει, στην ελληνική, την ιωνική γη της Μικράς Ασίας. Δεν ξέρουμε τι έγινε ή τι θα γίνει στο τέλος. Αλλά εμείς λέμε τι λέει η ιστορία, τι λέει το θέλημα ή η παραχώρηση του Θεού. Εκεί εκηρύχθησαν τα πρώτα τα μεγάλα κηρύγματα από τους Αποστόλους και προπάντων από τον Απόστολο Παύλο.
Η σύνοδος λοιπόν των Ιεροσολύμων τους ενέπνευσε, τους εβοήθησε, τους εφώτισε και προχωρούν κατόπιν ο Απόστολος Παύλος, αφού κήρυξε και στην Ιωνία και στην Τρία ακόμη τη γνωστή μας. Επήρε το μήνυμα ενός αγγέλου εξ ουρανού, έλα στη Μακεδονία και βοήθησον ημίν. Και τα αφήνει όλα εκεί, δίδει εντολές σε αυτούς που είχε ήδη μαθητεύσει. Και με πλοίο και ποιος ξέρει με τι κινδύνους, για να διασχίσεις από την Ιωνία και να φτάσεις για ένα σταθμό στη Σαμοθράκη, το άλλο δικό μας ελληνικό, χριστιανικό, ορθόδοξο νησί, και από ένα σταθμό στη Σαμοθράκη όπου υπάρχουν και εκεί οι αποδείξεις της παρουσίας του, της πρώτης παρουσίας, σε πολύ κόσμο έρχεται στους Φιλίππους και ιδρύει την Εκκλησία των Φιλίππων. Από την Φιλίππους έρχεται στην Αμφίπολη, από την Αμφίπολη έρχεται στη Θεσσαλονίκη, εδώ δίπλα μας, εκεί που είναι ο ναός του Αγίου Παύλου σήμερα, και δημιουργεί την πρώτη Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Δεν σας λέω λεπτομέρειες, είναι συγκινητικά όλα όσα έχουν συμβεί, αν μπορούσε κανείς να τα δει και να τα μελετήσει μέσα από την Αγία Γραφή. Όταν απευθύνθηκε πρώτα στους δικούς τους, στους συμπατριώτες τους, στους Ισραηλίτες που υπήρχαν εδώ, τους Εβραίους, και οι οποίοι ενήκαν στην παλαιά θρησκεία και τον απέπεμψαν τον Παύλο, δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά, φύγε, εμείς είμαστε οι του παλαιού αμπελώνας. Αλλά τον αμπελώνα τον είχαν χάσει. Και ο Απόστολος είπε πού θα απευθυνθώ, και απευθύνθηκε, πάρτε το βιβλίο των πράξεων να το δείτε, απευθύνθηκε εις τους εθνικούς. Από τους εθνικούς παρέλαβε τα πρώτα μέλη της τοπικής εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, που τόσο δυνατά τους σωμαθήτευσε, τόσο δυνατά τους εδίδαξε, τόσο πολύ τους ενέπνευσε, όχι μόνον άλλο αυτός, αλλά το Πνεύμα του Θεού εκ του ουρανού, ώστε συγκροτήθηκαν σε μια εκκλησία που ιδιαίτερα την αγαπούσε και τους έγραψε μέσα στις τόσες επιστολές. Δύο το έχουμε πει, επιστολές που είναι μέσα στην Αγία Γραφή, τα επίσημα κείμενα του Ευαγγελίου δηλαδή, είναι προς Θεσσαλονικής. Κείμενα αιώνια που κράτησαν την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Και μόνο από τη Θεσσαλονίκη πήγε στη Βέρεια, πήγε στην Κόρινθο, πήγε πού, στην Αθήνα, στην καρδιά της ειδωλολατρίας, στην καρδιά εκείνη την εποχή της παρακμής, στην καρδιά πάσης φιλοσοφίας, αλλά και πάσης ανοησίας, τότε ήταν σε παρακμή. Και ένας κήρυχας του Λόγου του Ευαγγελίου, άγνωστος αυτούς, τους κάνει τόση εντύπωση, ώστε του δίδουν άδεια να ομιλήσει από τον Άριο Πάγο, κάτι που απειγορεύεται. Και μίλησε από τον Άριο Πάγο. Και τι δεν είπε. Του είπαν, δεν τα καταλαβαίνουμε καλά, θα σε ξανακούσουμε. Αλλά λέει το κείμενο. Αλλά ήσαν και μερικοί κάτω, στον κόσμο τον πολύ, που επίστευσαν, και ανάμεσα σε αυτούς ο Διονύσιος και η Δάμαρης. Και ο Διονύσιος ήταν ο μεταταύτα πρώτος επίσκοπος των Αθηνών. Αυτό είναι το θαύμα που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι, γιατί δεν θέλουμε, γιατί δεν ψάχνουμε. Και τι έγινε μετά. Όλος ο αμπελώνας έφυγε από τον Ισραήλ. Δεν είχε πλέον αμπελώνα. Δεν έχει σχέση με την χριστιανική πίστη και την Εκκλησία. Ο αμπελώνας είναι αυτός τον οποίον ήρθε και επεξετάθη πάνω στην παρακμάζουσα τότε και διαλυωμένη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, με τις διδασκαλίες των Αποστόλων και των συνεργατών των, ήρθε και εκάθισε πάνω σε ένα ελληνοχριστιανικό πολιτισμό πλέον, ο οποίος μας ανέδειξε το μεγάλο θαύμα του Βυζαντίου. Και είναι μόνον το Βυζάντιο που θα αρκούσε μόνον αυτό στις δόξες που έφτασε για την πίστη, για την ορθοδοξία, για τις συνόδους, για τις τέχνες, για τη ρητορική, για τα κτίσματα των ναών, δηλαδή για την αρχιτεκτονική. Όποια καλή τέχνη υπάρχει στον κόσμο, δημιουργήθηκε στα χίλια χρόνια της ζωής του Βυζαντίου, που ήταν καρπός του Πνεύματος του Θεού, που είναι η επέκταση του αμπελώνος κάτω. Από την Μικρά Ασία, από την Αθήνα και από άλλες πηγές
και από τη Ρώμη που είχε πάει ο Απόστολος Πέτρος και ήρθε και έφτασε κυρίως πάνω σε αυτή τη χώρα της Ανατολής. Και από αυτή τη χώρα, από τα πρώτα της γεγονότα, το 313 το διάγγελμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου για την ανεξιθρησκεία που απελευθέρωσε τον χριστιανισμό και την Εκκλησία από τους διωγμούς. Το 325 η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που όρισε τα άρθρα που μιλούν για την θεότητα του Ιησού Χριστού. Το 863 ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, αυτά τα παιδιά μας της Θεσσαλονίκης που έρχονται και μεταφέρουν και μεταδίδουν σε όλους τους λάβους την αλήθεια του Ευαγγελίου και επεκτείνουν τον Αμπελώνα. Το 963 ένα καλό κομμάτι του Αμπελώνος του Χριστού είναι το Άγιον Όρος και το 975 γίνεται ένα μεγάλο τεράστιο θαύμα πάλι από το Βυζάντιο, πάλι από την Εκκλησία, ο εκχριστιανισμός των Ρώσων. Για να φτάσουμε μετά τα αυτά χωρίς εμείς να φταίμε στο 1054 με το σχίσμα της Ρώμης. Η Ρώμη απεκόπη, απετέλεσε άλλο κομμάτι του Αμπελώνος υπό την μορφή που είναι, αλλά η γνησιότης της πίστεως έμεινε σε μας με καρδιά πάντοτε όταν μιλάμε για το Βυζάντιο, με την Κωνσταντινούπολη, με το Πατριαρχείο μας, μέχρι ακόμα σήμερα και πιστεύουμε και εις τους αιώνας. Αυτός είναι ο καινούργιος Αμπελώνας. Εμείς λοιπόν, να μην επεκταθώ αλλού, διότι μετά από την Ρώμη που απεσπάστη ο Λούθυρος και δημιουργήθηκε ο Προτεσταντισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν και την ταλαιπωρία του Αμπελώνος εξαιτίας των αιρέσεων. Εμείς όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα έχουμε μία ηρεμία μες στην ψυχή μας ως προς αυτό το θέμα. Και λέγω εδώ, Πατριαρχείων Οικουμενικών της Κωνσταντινούπολης, Πατριαρχείων Ιεροσολύμων, Πατριαρχείων Αλεξανδρίας, Πατριαρχείων Αντιοχίας, Πατριαρχίας της Εκκλησίας της τοπικές στη Βουλγαρία, στη Σερβία, Αρχιεπισκοπή στην Κύπρο και η διασπορά όλης της Ορθοδοξίας σε όλες τις υπήρους που σας είπα στην αρχή. Συμπέρασμα. Ο Αμπελώνας είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι ο πραγματικός Αμπελώνας, ο οποίος εβάφτηκε με το αίμα του Χριστού στην αρχή και μετά με το αίμα των ιερώων χριστιανών, ανδρών, γυναικών, παιδιών, νέων, μεγάλων, όταν διώχθησαν από την Ρώμη. Με τα ταύτα ήρθε ο θρίαμβος. Ήρθαν τώρα άλλες δοκιμασίες. Δεν παρέχει ο χρόνος περιθώρια για να αναφερθώ εις αυτά. Μην πείτε δεν τα είπε αυτά, διότι είναι πάρα πολλά. Είναι ένα υπέροχο θέμα που θέλει μια-δυο ώρες να διαπραγματευθούμε και να πείτε και τις απορίες σας και τις απόψεις σας. Εγώ θέλω να καταλήξω και σε κάτι άλλο. Με αυτά που σας είπα, με τον Απόστολο Παύλο, εδώ, στην Αθήνα, με όλα όσα έγιναν, στη συνέχεια με το Βυζάντιο, το καλύτερο κομμάτι του Αμπελώνος, παρά την αμαρτωλότητά μας και τις ελλείψεις μας, είναι ο ελλαδικός χώρος, είναι η πατρίδα μας, είναι η Ελλάδα μας. Περιμένουμε πρώτα ο Θεός στις 13 Οκτωβρίου να έρθει εδώ η θαυματουργός εικόνα Άξιον Εστί, που είναι ένας θησαυρός του Αγίου Όρους, για χάρη της Θεσσαλονίκης και των ελευθερίων της, όπως ζήτησε η Εκκλησία. Και υπάρχουν σήμερα στη Ρωσία άνθρωποι που κλείνουν τσάρτερ για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να προσκυνήσουν την εικόνα αυτή. Και βλέπετε καθημέραν τώρα με την ελευθερία που υπάρχει πόσοι αδελφοί μας Ρώσοι χριστιανοί έρχονται και εκ των άλλων εκκλησιών και Ρουμάνοι και Σέρβοι. Πόσοι σπουδάζουν στις θεολογικές μας σχολές. Γιατί ο χορμός, η βάση, το θεμέλιο με τα κείμενα της Αγίας Γραφής, με την παράδοση και με τη θεολογία είναι ο ελλαδικός χώρος. Και εγώ τώρα το πάω εκεί που θέλω να το πάω και που μέσα μου με πονάει όπως και σας.
αυτό το εξαίρετο κομμάτι, ο λαδικός χώρος με τέτοια προνόμια πνευματικά, γιατί να έχει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία αυτή της περίοδου? Πώς εξηγείται αυτό? Πώς δικαιολογείται? Μήπως ξεστρατήσαμε? Μήπως ενωθεύσαμε του Ευαγγελίου τα διδάγματα? Μήπως αφήσαμε ακαλλιέργητο τον αμπελώνα? Μήπως απαξιούμε να ασχοληθούμε με την πίστη? Και σας λέω ναι, ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην Ελλάδα σήμερα, μέσα στον ελλαδικό χώρο, δικαιωμά τους βέβαια, δεν αμφισβητώ, αλλά λέω όμως ότι είναι κρίμα, κρίμα να στερείται η πατρίδα μας, ο χώρος μας, ο αμπελώνας, μαζί με όλους τους άλλους τους, που είπαμε πριν, τους, των άλλων κρατών και εθνών, τους Ορθοδόξους. Τον πραγματικό αμπελώνα που η αρχή του είναι από την ημέρα της σταυρικής θυσίας του Κυρίου, της ταφής του, της Αναστασιός του και της ημέρας της Πεντηκοστής. Και μιλάνε για άλλα πράγματα. Μιλάνε για άλλες θεότητες, για άλλες αρχές, για άλλες ερμηνείες, για άλλες εξουσίες, για άλλες μαγείες, για άλλες φιλοσοφίες, αμπελοφιλοσοφίες ή οικονομικά συστήματα. Και να που μείναμε με όλα αυτά. Να που φτάσαμε με όλα αυτά. Όλα τα συστήματα που εφαρμόστηκαν στον πλέον πολιτισμένο χώρο του κόσμου, στην Ευρώπη δηλαδή, με την σημερινή κατάσταση η οποία θίγει και όλα τα κράτη της Ευρώπης και πιθανόν, μη γέννητο, αλλά πιθανόν να περάσουν σκληρή δοκιμασία και αυτοί, όπως εμείς, είναι κρίμα να συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί φύγαμε από τον δρόμο που είναι μέσα στα όρια του περιχαρακωμένου αμπελώνος, του αμπελιού που μας έδωσε ο Χριστός με τη θυσία του και είναι η Εκκλησία. Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο σε όλο τον κόσμο από την Εκκλησία. Και αυτούς που βλέπετε, κάποιοι οι οποίοι είναι στις μεγάλες χώρες που δεν είναι χριστιανικές, παρότι και εκεί έχουμε χριστιανούς, και σήμερα έχουμε εδώ έναν δικό μας διάκονο που ήταν εδώ και κοινώνησε, ο οποίος είναι από την περιοχή πέρα από την Κίνα, από που είναι, ή από την Ιαπωνία, από την Ιαπωνία. Και εκεί έχουμε αποστολές. Αλλά εμείς μιλάμε για εδώ. Γιατί? Και γιατί εμείς που είμαστε χριστιανοί να φοβούμεθα τόσο πολύ ότι θα καθούμε εξαιτίας της δοκιμασίας που μας έχει έρθει στα οικονομικά? Γιατί χάσαμε το προσανατολισμό μας πάνω στην πραγματικότητα της αξίας της ανθρωπίνης ψυχής που μας δίδαξε ο Χριστός, και ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε για όλους τους άλλους και όλοι οι άλλοι για μας, για να επέλθει η ισορροπία? Λένε ότι τα οικονομικά συστήματα που εφήρμασαν και πήγαν σε μια στιγμή στον ουρανό την Ευρώπη ή την Αμερική έπεσαν. Έχουν ξεπέσει, έχουν αποδυναμωθεί. Κοιτάξτε Ισπανία, κοιτάξτε Ιταλία, κοιτάξτε ήδη Γαλλία. Το είπε ο Πρωθυπουργός τους προχθές. Θα σας λυπήσω, λέει, αλλά μπορεί να πέσουμε στα ίδια και εμείς, λέει, όλη η Γαλλία, σε κρίση. Γιατί η Γαλλία είναι η πλέον έντονη χώρα που απομακρύνθηκε από την Εκκλησία, έστω τη Ρωμαιοκαθολική. Έχουμε και εκεί Ορθόδοξη Εκκλησία, βέβαια. Χωρίς Χριστό, χωρίς ευλογία, χωρίς την ειρήνη του Θεού, χωρίς την ταπείνωση, χωρίς την μετάνοια, χωρίς τη σχέση με τον Χριστό, με τα Ιερά Μυστήρια, χωρίς το Λόγο του Θεού, χωρίς προσευχή, χωρίς σεβασμό στα όσια και στα Άγια, πώς θα γίνει? Καμαρώνομαι όταν γίνεται η μεγάλη συγκέντρωση των χριστιανών, Χριστούγεννα, Πάσχα αλλά και της Παναγίας. Πράγματι, δόξα τω Θεώ, είναι κάτι μεγάλο, αλλά δεν είναι από όλων, μην ανησυχείτε. Γίνεται κατέθιμον ή ανάμεσα με εκδρομές είναι τα προσκυνήματα αυτά και με απόλαυση άλλων πραγμάτων. Ευλογημένοι να είναι αυτοί που συγκροτούν τα σώματα των χριστιανών που πάνε ως προσκυνήματα στους τόπους που ιδιαίτερα τιμάται η Παναγία ή άλλα ιερά πρόσωπα της πίστεως μας. Αλλά δεν μπορεί ποτέ μια εντύπωση του Πάσχα ή της περίοδου του 15 Αυγούστου να μας πει ότι πορεύεστε καλά. Δεν κοιτάτε, κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν μιλάει να πει, να παρακαλέσουμε τον Θεό
να μας φωτίσει, να πάρουμε καλές αποφάσεις για να μην βασανίζεται ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα ο πτωχός ελληνικός λαός. Με αυτές τις τάσεις που πάμε ή που πάνε να μας δημιουργήσουν, δηλαδή να αφανίσουν την μεσαία τάξη για να μείνει τάξη των πτωχών, των απόρων και των πλουσίων που έλεγε το παλαιά. Αυτό είναι έγκλημα. Τέτοιος αμπελώνας δεν μπορεί να σταθεί. Είναι οι περιπτώσεις που τα διαλύουν οι επαναστάσεις, όπως όταν έγινε στη Γαλλία. Λοιπόν, εγώ θέλω να προτρέψω 2 λεπτά, έχω ακόμα 3, να προτρέψω όλους μας ακούνε σήμερα. Να συνειδητοποιήσουμε ότι ως Έλληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κρατούμε τα σκύπτρα για την καλλιέργεια του αμπελώνος που μας έδωκε ο Χριστός, που έφυγε από τον Ιουδαϊκό λαό, ο οποίος ακολούθησε όσος έμεινε εκεί άλλων δρόμων. Το σεβόμεθα, το ξαναλέω, δεν τους κρίνομαι, μιλάμε μόνο για τα παλαιά και μιλάμε για τα δικά μας που είναι ιστορία 2000 χρόνων που διώκεται η χριστιανική πίστη και εντούτοις υπάρχει. Αλλά εμείς λέμε τις σκέψεις μας επιμένες της Εκκλησίας από αγάπη για τους ανθρώπους, για να ζήσουμε όλοι καλά. Όχι τώρα να λέμε σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, και πού είναι η κρίση, να, οι καφετέρειες είναι γεμάτες, τα ταξίδια γίνονται, γιορτές γίνονται, τουαλέτες εμφανίζονται, πολυτελέστατα αυτοκίνητα υπάρχουν, τόσα πράγματα υπάρχουν, δεν υπάρχει κρίση. Υπάρχει, λέει, υπάρχει από εκείνους που δεν φαίνονται και από αξιοπρέπεια και που πρέπει εμείς οι άλλοι να βοηθήσουμε. Εάν λοιπόν θέλουμε να σταθεί ο αμπελώνας, πέρα από τα μέτρα που λαμβάνουν και μακάρι να επιτύχουν οι πολιτικοί άρχοντες μας στην Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής από τους συμμάχους μας, το χριστιανικό πνεύμα και η ανάγκη της συναντιλήψεως, δηλαδή της αγάπης και της συνυπάρξεως των μελών της Εκκλησίας εν ονόματι του Ιησού Χριστού, της προσωρινότητος που έχουμε στον κόσμο αυτό, πόσο θα ζήσουμε. Εγώ δεν κατάλαβα πότε έγινα όσο χρόνων είμαι και περιμένω ότι κάποια ώρα έρχεται η στιγμή που θα φύγω μέχρι του κόσμου αυτού. Όλοι οι μεγάλοι έχουν ένα τέτοιο αίσθημα, οι μεγάλοι στην ηλικία. Αλλά οι άλλοι που είναι στην ηλικία της ακμής, εκεί που αρχίζουν τα 18, 20, 30, 40, πολλές φορές χάνουν τον προσανατολισμό και νομίζουν ότι το παν στη ζωή είναι απόλαυση των υλικών αγαθών και μάλιστα κατά τρόπον που τον εξασφαλίζουν άνομα εις βάρος του συνόλου. Και γι' αυτό έτσι δημιουργούνται και οι πτωχοί και οι επαναστάσεις. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας το κρατήσουμε αυτό το σημερινό κείμενο. Δείτε το αν μπορείτε στην Αγία Γραφή. Ψάξτε το στο ΚΑΑ κεφάλαιον του Ματθαίου, αλλά θα δείτε δίπλα και μετάφραση από διαπρεπείς θεολόγους που τα ερμηνεύουν όπως εγώ τα ερμήνευσα σήμερα εδώ, που τα διάβασα όσο μπορούσα, αλλά προπάντων να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ελλάδα και όπου ο ελλαδικός χώρος και εκεί όπου είναι η καρπή των Ελλήνων Ιεραποστόλων, δηλαδή στη Ρωσία, σε όλα τα Βαλκάνια, σε όλους τους λάβους και ό,τι υπάρχει και στη Μέση Ανατολή, ακόμη και από τους κρυπτοχριστιανούς, είναι έργο του Ορθοδόξου Χριστιανικού ελλαδικού χώρου και αυτό είναι μια μεγάλη περιουσία, ένα πνευματικό απόκτημα δικό μας, το οποίο ο Θεός θα το δώσει σε εκείνες τις ψυχές που και πολέμησαν και θυσιάστηκαν και προσέφεραν και δοκιμάστηκαν με μαρτύρια και με θανάτους, αλλά και ακόμη με το μαρτύριο της ζωής και της συνειδήσεως για όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Σταματώ εδώ. Ελπίζω να κρατήσουμε αυτό το σχήμα το σημερινό και με τη συνέστηση ότι είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί με προνόμια πνευματικά από την πρώτη στιγμή της ιστορίας της Εκκλησίας και μέχρι σήμερα και με ευθύνη τεράστια που έχουμε απέναντι των αδελφών μας, των συνανθρώπων μας όλοι και της προσευχής για να μας αξιώσει ο Θεός να περάσουμε αυτούς τους πειρασμούς και να φτάσουμε πάλι σε καλύτερες ευλογημένες μέρες, αλλά πάντα καλοί καλλιεργητές του αμπελώνος που μας εχάρισε ο Χριστός. Αμήν. Και να είστε όλοι καλά και η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας πάντα ελεύθερη, δυνατή και με πνευματικότητα για τη σωτηρία του ουρανού. Αμήν. Με
έννοια της προσωρινότητος που έχουμε στον κόσμο αυτό. Πόσο θα ζήσουμε. Εγώ δεν κατάλαβα πότε έγινα όσο χρόνο είμαι και περιμένω ότι κάποια ώρα έρχεται η στιγμή που θα φύγω μέχρι του κόσμου αυτού. Όλοι οι μεγάλοι έχουν ένα τέτοιο αίσθημα. Οι μεγάλοι στην ηλικία. Αλλά οι άλλοι που είναι στην ηλικία της ακμής, εκεί που αρχίζουν τα 18, 20, 30, 40, πολλές φορές χάνουν τον προσανατολισμό και νομίζουν ότι το παν στη ζωή είναι απόλαυση των υλικών αγαθών και μάλιστα κατά τρόπων που τον εξασφαλίζουν άνομα εις βάρος του συνόλου. Και γι' αυτό έτσι δημιουργούνται και οι πτωχοί και οι επαναστάσεις. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας το κρατήσουμε αυτό το σημερινό κείμενο. Δείτε το αν μπορείτε στην Αγία Γραφή. Ψάξτε το στο ΚΑΑ κεφάλαιο του Ματθαίου, αλλά θα δείτε δίπλα και μετάφραση από διαπρεπείς θεολόγους που τα ερμηνεύουν όπως σας εγώ τα ερμήνευσα σήμερα εδώ, που τα διάβασα όσο μπορούσα, αλλά προπάντων να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ελλάδα και όπου ο ελλαδικός χώρος και εκεί όπου είναι η καρπή των Ελλήνων Ιεραποστόλων, δηλαδή στη Ρωσία, σε όλα τα Βαλκάνια, σε όλους τους λάβους και ό,τι υπάρχει και στη Μέση Ανατολή, ακόμη και από τους κρυπτοχριστιανούς, είναι έργο του ορθοδόξου χριστιανικού ελλαδικού χώρου και αυτό είναι μια μεγάλη περιουσία, ένα πνευματικό απόκτημα δικό μας, το οποίο ο Θεός θα το δώσει σε εκείνες τις ψυχές που και πολέμησαν και θυσιάστηκαν και προσέφεραν και δοκιμάστηκαν με μαρτύρια και με θανάτους, αλλά και ακόμη με το μαρτύριο της ζωής και της συνειδήσεως για όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Σταματώ εδώ. Ελπίζω να κρατήσουμε αυτό το σχήμα το σημερινό και με τη συνέστηση ότι είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί με προνόμια πνευματικά από την πρώτη στιγμή της ιστορίας της Εκκλησίας και μέχρι σήμερα και με ευθύνη τεράστια που έχουμε απέναντι των αδελφών μας, των συνανθρώπων μας όλοι και της προσευχής για να μας αξιώσει ο Θεός να περάσουμε αυτούς τους πειρασμούς και να φτάσουμε πάλι σε καλύτερες ευλογημένες μέρες, αλλά πάντα καλοί καλλιεργητές του αμπελώνος που μας εχάρισε ο Χριστός. Αμήν. Και να είστε όλοι καλά και η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας πάντα ελεύθερη, δυνατή και με πνευματικότητα για τη σωτηρία του ουρανού.